Πάμε να καλωσορίσουμε την πρώην Υπουργό, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στη Μαγνησία, την κυρία Κατερίνα Παπανάτσιου. Καλησπέρα, κυρία Υπουργέ. Καλησπέρα, κύριε Βολίσο. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Μεταδώσαμε νωρίτερα την δήλωση του κυρίου Τσίπρα, για τον οποίο η κυβέρνηση λέει ότι πριν ακόμη ακούσει το διάγγελμα του Πρωθυπουργού, βιάστηκε να μιλήσει εκείνος. Γιατί το έκανε πραγματικά πριν ακούσουμε τι έχει να μας πει ο Έλληνας Πρωθυπουργός? Θα πρέπει να ρωτάμε τον κύριο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση της Δημοκρατίας πότε. Όχι, εννοώ αν δεν ακούσει τα μέτρα. Και πότε θα λέμε τις θέσεις μας. Μισό λεπτό. Εδώ έχουμε μια δήλωση του κυρίου Τσίπρα που ανάμεσα στα άλλα, ότι είναι ανοχήρωτο το ΕΣΥ, ότι δεν εκμεταλλεύτηκε αυτό το οκτάμινο για να δημιουργήσει μεγαλύτερη ασπίδα, προτείνει και μια σειρά από μέτρα. Φαντάζομαι ότι το σκοπτικό σχόλιο της Νέας Δημοκρατίας αφορούσε στα μέτρα που προτείνει και όχι στην κριτική που κάνει για την κατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή τους νοχελικούς ρυθμούς που καταγγέλει ότι επέδειξε η κυβέρνηση. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Μετά το πρώτο κύμα της πανδημίας, που όλες οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου και όλοι οι πολίτες προσπαθήσαμε να δούμε, να βοηθήσουμε ούτως ώστε να αποφευθεί για τη χώρα μας αυτό που έγινε σε κάποιες άλλες χώρες, και πραγματικά το πετύχαμε όλοι μαζί, να έχουμε μια πολύ καλή εικόνα και να αντιμετωπίσουμε και την πανδημία στο δυνατόν καλύτερο. Από εκεί και μετά όμως, από τότε μέχρι τώρα, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είχε τη δυνατότητα να ατσαλώσει το δημόσιο σύστημα υγείας και να κάνει τρία πράγματα βασικά. Δηλαδή, ένα είναι να ατσαλώσει το δημόσιο σύστημα υγείας. Δεύτερο, να ανοίξει τα σχολεία με ένα ασφαλές τρόπο για τους μαθητές, για τους εκπαιδευτικούς, για τους γονείς και για όλη την κοινωνία κατά συνέπεια. Και το τρίτο, να φροντίσει τα μέσα μαζικής μεταφοράς να μην έχουν την εικόνα αυτή που έχουν τώρα και τον συνωστισμό που έχουν, ακολουθώντας βέβαια τις οδηγίες των ειδικών. Αυτός ήταν ο ρόλος της κυβέρνησης. Ο ρόλος ο δικός μας σαν αντιπολίτευση ποιος ήταν? Ήτανε να βλέπουμε τι γίνεται, πώς προετοιμάζεται, και από εκεί και μετά συνέχεια να κάνουμε τις παρατηρήσεις μας, ούτως ώστε να παίρνονται υπόψη από την κυβέρνηση, να μεταφέρουμε αυτά που παίρνουμε από την κοινωνία και από τους παραγωγικούς φορείς στο ζήτημα της οικονομίας, από τους υγειονομικούς, από όλους, από τους εκπαιδευτικούς, από τους γονείς, από τους πάντες δηλαδή γενικότερα και από τους απλούς πολίτες, και να μεταφέρουμε στην κυβέρνηση, ούτως ώστε να μπορέσουμε από κοινού όλοι μας να αντιμετωπίσουμε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Άρα, γιατί με έμφετε τον κύριο Τσίπρα και τον Αλέξη τον Τσίπρα, ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, επειδή παίζει σωστά το ρόλο του και κάνει για αυτά για τα οποία τον έχει εκλέξει ο ελληνικός λαός? Αυτό που περιγράφεται δείχνει έναν ΣΥΡΙΖΑ που θέλει να παλέψει η κοινωνία προς την ίδια κατεύθυνση, δηλαδή να πολεμήσουμε αυτόν τον αόρατο εχθρό, αλλά την ίδια στιγμή υπάρχουν συνάδελφοί σας που επιτίθενται στον κύριο Τσιόδρα. Πώς τοποθετήσετε για αυτό το γεγονός, για τις επιθέσεις εναντίον του κυρίου Τσιόδρα, διότι η κυβέρνηση αυτό που λέει κάθε φορά είναι ότι εμείς ακούμε τις προτάσεις των ειδικών. Με βάση αυτές τις προτάσεις κάνουμε το δικό μας σχεδιασμό. Δεν υπάρχει καμία επίθεση στον κύριο Τσιόδρα. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Οι επιστήμονες κάνουν τη δουλειά τους. Προτείνουν και η Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων προτείνει στην κυβέρνηση αυτά που πρέπει να προτείνει. Εμείς κάναμε ένα σημαντικό αριθμό βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ερώτηση και ζητάμε από την κυβέρνηση τα πρακτικά της Επιτροπής για να δούμε. Τους λέει η Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων ότι πρέπει να είναι 120 άτομα και 100 μέσα στα λεωφορεία, να είναι όλοι μαζί έτσι. Τους λέει ότι πρέπει να είναι 27 άτομα μέσα σε μία τάξη. Δηλαδή, ειλικρινά, εδώ πέρα, εγώ ξέρω ότι η Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων, και αυτό έχουμε ακούσει και το ξέρετε κι εσείς και το ξέρουμε όλοι μας, ότι λέει μάσκες, αποστάσεις και είναι τα δύο βασικά. Δηλαδή, οι αποστάσεις είναι για την εστίαση, είναι για την πλατεία, δεν είναι για την τάξη, δεν είναι για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Καταλαβαίνετε ότι εκείνο που ζητάμε εμείς είναι ανταποκρίνεται η κυβέρνηση σε αυτά που τη ζητάει
η Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων. Δεν έχουμε κανένα θέμα εμείς με τους οποιοσδήποτε ειδικούς. Οι ειδικοί, όσο οφείλουν, είναι επιστήμονες και οφείλουν να εκθέσουν την επιστημονική τους άποψη. Δεν μπορούν να κάνουν πολιτική σε καμιά περίπτωση. Δεν είναι για να κάνουν πολιτική. Οφείλουν να μεταφέρουν αυτά που πρέπει να μεταφέρουν ως επιστήμονες. Είστε εξ αυτών που θεωρείτε ότι ο κύριος Τσιόδρας κάνει πολιτική? Η κυβέρνηση κάνει πολιτική, κύριε Πολύζο. Η κυβέρνηση κάνει πολιτική με παίρνοντας... Εγώ ρωτώ αν εσείς, μισό λεπτό, λέτε κάτι διαφορετικό. Λέτε ότι εργαλειοποιεί πολιτικά τον κύριο Τσιόδρα, που μοιάζει να έχει μια μεγάλη συμπάθεια, στο πούμε έτσι, από τον κόσμο. Αλλά εγώ σας ρωτώ κάτι διαφορετικό. Ο κύριος Τσιόδρας συνεννοεί στο να εργαλειοποιείται? Αυτό βλέπετε εσείς? Εγώ βλέπω αυτό που βλέπουμε όλοι μας. Και αυτό που βλέπουμε όλοι μας είναι ότι η κυβέρνηση, αυτά που τις δίνει η Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων, δεν ξέρουμε αν είναι αυτά που υλοποιούνται. Αυτό ζητήσαμε σαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Ζητήσαμε να μας πούνε ποιες είναι οι απόψεις. Ποιες είναι οι θέσεις της Επιτροπής. Γιατί βγαίνουν και στην τηλεόραση διάφορα και έχουμε και διαφορετικές απόψεις. Ακούμε και διαφορετικά πράγματα από διάφορα πρόσωπα. Δεν είναι το ζήτημα αν είναι ο κύριος Τσιόδρας, ο κύριος Μαγιορκίνης, ο κύριος... για να μην αναφέρω σε κάποια άλλα ονόματα. Το ζήτημα είναι όλοι αυτοί οι επιστήμονες εισακούονται από την κυβέρνηση. Η άποψή τους. Άρα εσείς διεκδικείτε πρόσβαση. Μερικώς οι απόψεις τους. Εσείς διεκδικείτε πρόσβαση, για να το καταλάβουμε πολύ απλά, διεκδικείτε μια πρόσβαση στις προτάσεις των ειδικών. Ακριβώς. Μάλιστα. Ωραία. Πάμε και στα εθνικά μας θέματα, να προλάβουμε να μιλήσουμε και για αυτά. Εσείς εκεί βλέπετε μια κυβέρνηση που στέκει αδύναμη απέναντι στην πρόκληση του γείτονα. Γιατί επιμένετε σε αυτή την επιχειρηματολογία? Επιμένουμε στα αυτονόητα, κύριε Πολύζο. Δεν επιμένουμε σε κάτι διαφορετικό. Αλίμονο. Τι επιμένουμε? Επιμένουμε ότι πρέπει να ασκήσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Ποια είναι τα κυριαρχικά μας δικαιώματα? Σε ποιο σημείο είναι η κυριαρχία? Πού είναι οι κόκκινες γραμμές μας? Οφείλει η κυβέρνηση να τις θέσει και οφείλει να ενημερώσει. Έγινε εκ των υστέρων. Βέβαια, αφού γίνανε όλα αυτά, έγιναν οι ενημερώσεις από τον κύριο Δένδια. Αλλά οι κυρώσεις όσον αφορά την Τουρκία. Βλέπουμε πραγματικά να γίνονται πράγματα. Έχουμε έναν κακό γείτονα. Έχουμε ένα γείτονα που, αν το θέλετε, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν θα έχουμε εκπλήξεις από την πλευρά του. Αλλά εμείς οφείλουμε να έχουμε μια εθνική στρατηγική, να έχουμε μια εθνική γραμμή και αυτή να ακολουθούμε. Οφείλει η κυβέρνηση να είναι όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης ενημερωμένα, να ξέρουμε τι γίνεται και να ξέρουμε προς ποια κατεύθυνση κινείται και η ίδια κυβέρνηση. Δεν μπορούμε να μαθαίνουμε από τρίτους τι γίνεται και τι συνομιλίες κάνει ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Ερντογάν ή ο υπουργός εξωτερικών κτλ. Είχαμε τον κύριο Χρυσοχοίδη στη Βουλή που άρχισε να μας λέει ότι είμαστε εθνικιστές, γιατί τον ρωτάμε αν είναι τα 6 ή τα 12 μίλια το σημείο, η κόκκινη γραμμή της κυβέρνησής τους. Και ο ένας μετά τον άλλον οι υπουργοί και ο κύριος Μητσοτάκης αποφεύγανε να πάρουν θέση πάνω στο συγκεκριμένο. Μάλιστα. Του ζητάμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε στον καθορισμό των 12 μιλιών από τη μεριά της Ανατολικής Μεσογείου. Μα πολλοί σας είπαν γιατί αυτό δεν προχώρησε επί των ημερών σας. Είχε ξεκινήσει και όλα και από ό,τι ξέρετε, τουλάχιστον ό,τι αφορά το κομμάτι της εξωτερικής πολιτικής μας, το κράτος έχει συνέχεια. Εμείς βρήκαμε κάποια πράγματα από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησε 5 χρόνια. Η Νέα Δημοκρατία και κάποιοι άλλοι κυβερνούσαν 40 χρόνια. Μέσα σε 40 χρόνια δεν κάνουν κάτι που κάναμε εμείς σε κάποιο διάστημα. Δεν μπορούν να πούνε γιατί δεν το κάναμε μέσα στα 5 χρόνια που κυβερνήσαμε. Αν το θέλετε, δηλαδή, κάναμε και κάποια προετοιμασία. Κάναμε την προετοιμασία του κλεισίματος των κόλπων. Γιατί θεωρούμε ότι από εκεί αυτά είναι που έπρεπε να κατοχυρωθούν πρώτα στην ΟΗΕ, τους τα αφήσαμε
στις αλλαγές των Υπουργείων μετά την αλλαγή της κυβέρνησης. Δεν μπορεί να σταματάνε από τη μία κυβέρνηση στην άλλη όλα αυτά. Μάλιστα. Έχει συνέχεια λοιπόν, η εξωτερική πολιτική. Ελάτε να κλείσουμε. Καθορίζονται πρώτα οι κόλποι, κλείνουν οι κόλποι, κατοχυρώνεται αυτό και από εκεί και μετά προχωράμε. Όταν εμείς μιλάγαμε για τα 12 μίλια για το Ιόνιο που το είχαμε εξαγγείλει, από ό,τι θυμάστε, τότε της Νέας Δημοκρατίας σημερινοί υπουργοί λέγανε ότι όχι, δεν πρέπει να γίνει μόνο για το Ιόνιο, πρέπει να γίνει για το σύνολο. Τώρα τους λέμε ότι τώρα το κάνανε. Μπράβο, καλώς το κάνανε. Αλλά... με μια Τουρκία βεβαίως που από το 90 τόσο έχει πει ότι αυτό είναι casus belli. Λοιπόν, ελάτε να κλείσουμε με την οικονομία. Έχουμε καιρό να ακούσουμε από εσάς, ενώ από τον ΣΥΡΙΖΑ, ότι στην οικονομία και στο πώς τις επιπτώσεις της πανδημίας τις χειρίστηκε η κυβέρνηση, είχατε πολλές διαφωνίες. Εξακολουθείτε να το πιστεύετε και πια κουραστήκατε να το λέτε, διότι σήμερα το απόγευμα ο κύριος Σταϊκούρας στις 6, σε μια μισή ώρα από τώρα, θα κάνει νέες ανακοινώσεις για τα μέτρα ανακούφισης των επιχειρήσεων που πλήττονται από το δεύτερο κύμα της πανδημίας με τα lockdowns και όλα αυτά που ξέρουμε. Θα τα ακούσουμε τα μέτρα, κύριε Πολύζο. Δεν κουραστήκαμε τίποτα να... Συνέχεια τα συζητάμε όλα αυτά. Συζητήσαμε το προσχέδιο του προϋπολογισμού στη Βουλή. Συζητήσαμε το πτωχευτικό κώδικα. Όλα ήταν κομμάτι της οικονομίας. Η αγορά την βλέπουμε. Πραγματικά βογκάει η αγορά αυτή τη στιγμή. Από τη λαϊκή αυτή έκφραση. Δεν ανταποκρίνονται τα μέτρα της κυβέρνησης στην περίσταση του κορονοϊού και στις απαιτήσεις που έχουν οι επαγγελματίες. Μας κατηγορούσαν στο προσχέδιο του προϋπολογισμού ότι το 8,3 που προβλέπανε, ότι για μας ήταν πάρα πολύ μικρό και ήταν παραπάνω. Έρχονται σήμερα από μόνοι τους με το μερικό lockdown και λένε ότι θα φτάσει τουλάχιστον το 10. Ειλικρινά, δεν είναι, πρέπει να προλαβαίνουμε πράγματα αντί να ερχόμαστε μετά για να μπορέσουμε να τα... Αν είχαμε κάνει πιο πολλά τεστ, ένα ζήτημα που θα μπορούσαμε να έχει γίνει και αυτό που το βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα, ότι να γίνουν πιο πολλά τεστ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα είχαμε την κατάσταση. Αν είχαμε ένα πολύ καλύτερο σύστημα υγείας, λένε ότι αναγκάζονται και παίρνουν όλα αυτά τα μέτρα, γιατί δεν έχουμε το σύστημα υγείας που έχουμε. Αν είχαν πάρει τα μέτρα που έπρεπε, αν είχαμε τους γιατρούς στο νοσοκομείο του Βόλου, για παράδειγμα, που δεν έχει έρθει ούτε ένας μόνιμος γιατρός στο νοσοκομείο του Βόλου. Καλά, να σας πω, δεν είχαμε και παρέλαση επί των ημερών σας υγειονομικού προσωπικού, ούτε σε νοσηλευτές. Φυσικά και δεν είχαμε. Φυσικά και δηλαδή, δεν εγώ θυμάμαι να είναι μονίμως στα κάγκελα οι συνδικαλιστές να μιλάνε για την ανεπάρκεια του προσωπικού. Δεν πιστεύουμε ότι επί των ημερών μας φτιάξαμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας και τη Δημόσια Υγεία σε καμιά περίπτωση. Το βγάλαμε από την εντατική που το είχαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Φτάσαμε και παραλάβαμε και σε μια κατάσταση πολύ άσχημη. Βάλαμε 120 καινούργιες κλίνες ΜΕΘ. Λίγες ήταν, αυτές μπορέσαμε, αυτές βάλαμε. Η κυβέρνηση τώρα όλο αυτό το διάστημα και με την δυνατότητα τη δημοσιονομική να μπορεί να κάνει πράγματα, δεν τα Μάλιστα. κάνει όμως. Δεν εξοπλίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Παπανάτσιου, στο επανειδήν.